Πάμε όμως εμείς Μεσσηνία, αλλά πάμε στο Χρυσοχώρι. Εκεί όπου μας περιμένει ο Δημήτρης Ζωγκόκης μαζί με τον καλεσμένο του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νατάσα. Καλησπέρα και Ιάσονα, επειδή δεν έχω εικόνα δεν τώρα. Είναι, δεν είναι ο Ιάσονας, αλλά να του δώσουμε τις καλησπέρες μας βέβαια. Μας βλέπει όμως. Μας βλέπει, εννοείται. Αν δεν μας βλέπει, θα του κάνουμε τεστ αύριο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Νατάσα, είμαι όντως στο Χρυσοχώρι. Είναι και αυτό ένα από τα ορεινά χωριά. Είναι από τα σουλιμοχώρια, τα γνωστά με τους ντρέδες. Είναι όνομα και πράγμα. Χρυσοχώρι ονομάστηκε γιατί βγάζει ένα πολύ εξαιρετικό ελαιόλαδο, χρυσό ελαιόλαδο, έτσι το λένε, και έτσι βγήκε και το Χρυσοχώρι. Α, παρ' όλα τι ωραία. Αυτά, εγώ μου φαίνεται γιατί έβλεπα και πάμε αμέσως στον καλεσμένο σου. Έβλεπα και το post πάλι που έκανες και έκλεψα αυτό που είπες με το κάθε λογής λουλούδια. Από ό,τι κατάλαβα είναι ένας οικισμός, έτσι, ένα χωριό γεμάτο πράσινο. Με ελαιώνες, με αμπέλια, με λουλούδια κάθε είδους. Και λουλούδια έχει και δύο ποταμούς. Και κάθε σπίτι έχει απ' έξω και μια διαφορετική σύνθεση από λουλούδια, θα λέγαμε. Οι κάτοικοι το φροντίζουν πάρα πολύ το χωριό και ακόμα περισσότερο βέβαια και ο σύλλογος ο ίδιος, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος. Δίπλα μου έχω λοιπόν τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Γιώργο Νάνο, ο οποίος εκτός από πρόεδρο του χωριού είναι και μέλος του συλλόγου. Σου δίνω να τάσσα να σας πει λίγα λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και πολύ. Ευχαριστούμε εμείς που μας καλοδεχτήκατε στο χωριό σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο Χρυσοχώρι, είμαστε σε υψόμετρο 300 μέτρα περίπου. Όπως είπατε και εσείς, είμαστε μέσα στη φύση. Γύρω-γύρω έχουμε έναν μεγάλο ελαιόν που δίνει ζωή στο χωριό, πράγματι, τους χειμερινούς μήνες. Έχουμε ένα ελαιοτριβείο το οποίο βγάζει ένα παραδοσιακό λάδι και πολύ καλό λάδι για το χωριό μας. Το χωριό μας έχει δύο ποταμούς. Γίνονται ωραίες πεζοπορίες στο χωριό μας μέσω ποταμούς. Έχουμε δύο ποταμούς που λέγεται μια πηγή μάλλον που λέγεται Καρασάφκα και είναι μια πεζοπορία γύρω στις 3 ώρες που γίνεται το καλοκαίρι εκεί. Έχουμε δύο ποταμούς, ο οποίος λέγεται Σεριάνη και Πλέτσιος. Σεριάνη είναι γιατί είναι ένα εξοκλήσι Αγιάννης που είναι δίπλα του και όταν το χειμώνα έχει νερό ακούγεται σε όλο το χωριό το ποτάμι. Συριανίζει δηλαδή, συριανίζει μέσα στο χωριό. Α, συριανίζει. Μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο έχει καλό το χωριό, πέρα από τις φυσικές ομορφιές, φαντάζομαι και οι κάτοικοι με χαμόγελο μας περιμένουν. Οι κάτοικοι εδώ είναι παραδοσιακοί, προτιμούν τα ντόπια προϊόντα. Ο καθένας στον κήπο τους έχει έξω ό,τι λογής μπορείτε να φανταστείτε. Τα πάντα από βαξέδες, ό,τι θέλετε. Έχουμε παραδοσιακές νοικοκυρές που ακόμα φουρνίζουν ψωμί στο φούρνο, φτιάχνουν χυλοπίτες, τραγανά. Το παραδοσιακό μας βέβαια εδώ πέρα είναι το 15 Αύγουστο που όλο το χωριό μυρίζει στιφάδο. Αλήθεια, το στιφάδο είναι παραδοσιακό εκεί φαγητό, ας πούμε, του Χρυσοχωρίου. Είναι για το 15 Αύγουστο, πραγματικά όλο το χωριό μυρίζει στιφάδο. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην φτιάχνουν στιφάδο. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Οπότε, αν πάμε εκεί, πρέπει να ζητήσουμε φουρνιστό, έτσι, ψωμί και στιφάδο. Ψωμί ζεστό, χυλοπίτες, παραδοσιακό τυρί, εδώ πέρα φτιαγμένο από τις νοικοκυρές του χωριού. Και στιφάδο, πραγματικά. Και βέβαια, το καγιανάς που είναι παραδοσιακός και εδώ. Ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη εποχή για να έρθει κάποιος στο Χρυσοχώρι? Κοιτάξτε, και το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία, γιατί ο σύλλογος μας κάνει πολλές εκδηλώσεις. Βέβαια, φέτος λίγο υπάρχει μια δυσκολία. Ναι. Λίγο πάνε όλα πίσω. Έχουμε ένα πολύ δραστηριό. Στηριχτεί στην νεολαία του χωριού. Μπορεί να είμαστε με 65 με 70 κατοίκους εδώ στο χωριό, έχουμε 20 πια. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά το καλοκαίρι. Στηριζόμαστε σε αυτά τα παιδιά. Δουλεύουν πάρα πολύ όλα τα παιδιά θελοντικά. Από ημέρες καθαριότητας κάνουμε θέατρο σκιών, καραγκιόζι. Έχουμε 2 χρόνια τώρα διοργανώσει μια θεατρική παράσταση με το εργαστήρι των Βρυλισσίων, θεατρικό εργαστήριο Βρυλισσίων, με την κυρία Πίκουλα και τον κύριο Τάκη Βουγιουκλάκη, που έρχονται στο χωριό μας και κάνουν μια θεατρική παράσταση αρχές Αυγούστου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κύριε Νάνο, το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι, είτε αυτοί που μόνιμα μένουν στο νησί, είτε αυτοί που έχουν ένα πατρικό και επιστρέφουν έτσι για λίγες μέρες και κρατάνε όμως το ενδιαφέρον ζωντανό για το νησί, κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και με αυτόν τον τρόπο προσκαλούν και άλλους νέους ανθρώπους για να δώσουμε ζωή στα χωριά μας. Είναι πολύ σημαντικό Βεβαίως. Αυτό που κάνετε. Το έργο σας είναι πραγματικά έτσι άξιο συγχαρητηρίων. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Και Δημήτρη μου, για να, αφού λείπει ο Ιάσονας, δεν πειράζει, θα σε ρωτήσω εγώ. Εσύ τι θα φας εκεί από το Χρυσοχόρι, τι θα πάρεις? Εγώ πριν λίγο έφαγα χυλοπίτες. Εδώ πέρα ο Γιώργος, επειδή είναι και φίλος, μας είχε βάλει σε ένα πιάτο χυλοπίτες και δοκιμάσαμε. Οπότε αυτό το έχω τσεκάρει, είμαστε μια χαρά εκεί. Εντάξει, πέρα. Είμαστε OK. Για το Στιφάδο βέβαια δεν υπάρχει. Θα πας 15 Αυγούστου να δοκιμάσεις. Θα πάω 15 Αυγούστου, ίσως κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, να δούμε και εδώ πέρα αν θα κάνουν όντως αυτή τη γιορτή. Να το βιντεοσκοπήσουμε, να το δείξουμε και στον κόσμο. Βέβαια. Τώρα το περιμένουμε. Βέβαια, ναι, ήδη εδώ πέρα τώρα αυτό μου λέει και ο Γιώργος, ότι να σας δώσουμε, να σας στείλουμε και εσάς και στη Φάδο και χυλοπίτες όμως παραδοσιακές, γιατί αυτό είναι και το ιδιαίτερο γνώρισμα του χωριού, ότι εδώ οι γυναίκες είναι παλιές νοικοκυρές, άσχετα είναι και κάποιες που είναι σε μικρή ηλικία, οι οποίες φτιάχνουν μόνο στο ψωμί τις χυλοπίτες, τα μακαρόνια, έχουν κρατήσει τον παλιό τρόπο ζωής. Και πολλά χαιρετίσματα. Και πολλά χαιρετίσματα και χαιρετισμού σε όλους τους συγχωριανούς μας που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, στον Καναδά και στην Γερμανία, γιατί έχουμε πάρα πολλούς από εκεί που μένουν ήδη. Και εγώ σε αυτό το σημείο και σας ευχαριστώ, κύριε Νάνο, που το λέτε. Ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που βλέπουν αυτά τα βίντεο που ανεβάζουμε, κυρίως να ξέρετε τα βίντεο τα ταξιδιωτικά από τα χωριά, τους αρέσουν και τους συγκινούν ιδιαίτερα γιατί βλέπουν την πατρίδα τους. Να τους ευχηθούμε πραγματικά να είναι καλά και τους περιμένουμε, εννοείται, όποτε μπορούν να γυρίζουν πίσω, γιατί χαιρόμαστε κι εμείς να τους βλέπουμε στα χωριά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ένα ωραίο ταξίδι λοιπόν σε ακόμα ένα χωριό της Μεσσηνίας.